πράγμα. Δεν είναι έτσι. Που έχει τράφικ σειρά. Δεν είναι έτσι. Εντάξει. Ίσως έβγαλε. Πόσο έβγαλε. Εντάξει. Πάσε μου. Πάμε. Ο Βασίλης να μου φτιάξει και ένα να μου φτιάξει και ένα. Και παίζεις. Μήπως γελάει ο κόσμος με αυτά που κάνεις. Έχω βρει και κεραία απροκοπία. Θα με πάρει καμιά μέρα να μου πάει για πάνω. Ξέρεις τι διάβαζα εδώ στο Γιώργο Παΐσιο. Όποιος δεν δικαιολογεί, όποιος δικαιολογεί τον εαυτό του στα σφάλματά του, τελικά δαιμονίζεται, λέει. Αυτός που δικαιολογεί τον εαυτό του δεν ελέγχει τον εαυτό του. Δεν κάνει κριτική στον εαυτό του. Τώρα αυτό η οικουμενική, τι είναι αυτό, πώς είπες? Οικουμενισμός. Οικουμενισμός. Ναι. Πατρισκή εννοεί. Συγχώνευση. Δηλαδή όλων των θρησιών σε μία. Όλων των θρησιών σε μία. Για να έρθει να παραδώσει ο Πάπας τον Αντίχριστο. Αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί αν δεν γίνει ένα, δεν μπορεί να κυβερνήσει. Το συνέδριο πού θα γίνει το 12. Πώς έχουμε ένα, το ευρώ όλοι μαζί. Μάλιστα. Αν είναι ένα, δεν τώρα. Όχι, θέλω να πω. Πρέπει να γίνει ένα για να κυβερνήσει. Αυτά όσοι είναι γραμμένο. Όχι, είναι γραμμένο. Ο Αντίχριστος είναι στη Ρώμη. Η μασονία τα δηλαδή. Οικουμενισμός εννοεί παντελή. Δηλαδή όλα, όλοι σε αυτό. Άμα τους αφήσω. Λέω, λέμε να κάνουμε το θέμα με συζήτηση. Βλέπεις τι γίνεται. Δεν έχουμε γραμμία. Μασονικά παρακλάδια διευθύνουν τους ελληνιστές. Τις ομάδες της Εσπιάδο Δεκάθε, τέτοια χρόνια τώρα. Ευχαριστώ, Ανέστη. Αλλιώς Ανέστη Μιχάλη. Προσπαθούν όλοι, λέω, για το καλό. Καλά, αυτοί πού θα πάνε, τι θα κάνουν. Δεν θα τους φάγω λίγο σαν. Μα τους λύκουσαν. Δεν τους σκέφτονται. Αυτοί χορεύουν με τους λύκους, λέτε, μια ταινία. Δεν το σκέφτονται γιατί δεν έχει πάθει κάτι. Δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα, έρθει η ώρα. Τι απάθουνε, πράκτορες και προδότες είναι. Πράκτορες και προδότες είναι, τι να πάθουνε. Τη δουλειά τους κάνουν, αυτή είναι η δουλειά τους. Να είναι πράκτορες και προδότες, όπως η κατοχή. Γεια σου, Μιχάλη. Λοιπόν, θα σου βάλει και το δοφείο τώρα και θα τελειώνει τώρα. Πού το ξέρετε εσύ το παππού. Τι τα παίξε αυτά. Εξηγείς. Μας είναι γιατί τα παίξε αυτά. Δεν κάνεις καλά. Για να γελάει ο κόσμος. Μάλιστα.
Καλή μια χαρά. Το θέμα που θα κάνω από το βιβλίο του Γιώργου Παΐσιου. Λένε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Να ενωθούμε οι άνθρωποι εν ονόματι της αγάπης σε όποια θρησκεία και αν ανήκουμε. Αυτό δεν είναι θεάρεστο. Το επιχείρημά τους είναι αυτό. Αυτό δεν λέει ο Θεός. Να είμαστε μονιασμένοι και αγαπημένοι. Λοιπόν, να δώσουμε τα χέρια και να πηγαίνουμε στην εκκλησία και που υπάρχουν μάγοι και που υπάρχουν μουσουλμάνοι, να μπαίνουμε μέσα να προσευχόμαστε μαζί με αυτούς και ούτω καθεξής. Εδώ η δική μας εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, έχει στα χέρια αποδείξεις υπογεγραμμένες από κάτω, πρώτα με το αίμα του Χριστού και μετά με τα αίματα των μαρτύρων όλων των εποχών, ότι δεν μπορεί ποτέ να ταιριαστεί, να κάνει παρέα το φως με το σκοτάδι. Δεν μπορεί να επέλθει ένωση ανάμεσα στο διάβολο, έξω και μακριά, με το Χριστό. Γιατί, γιατί αυτό το πράγμα να ενωθεί το σκοτάδι με το φως, διάβολος με Χριστό, από μονάχο του δεν χρειάζεται απόδειξη, είναι αυταπόδεικτο. Αυταπόδεικτο. Εγώ θα αναφέρω μόνο μέσα από τα παραδείγματα ένα μόνο. Δηλαδή, ότι οι Άγιοι ούτε καν το λογισμό τους δέχονται να περάσει η ιδέα ότι γίνονται φίλοι με την έννοια να δεχθούν να προσευχηθούν μαζί με τον αιρετικό. Αυτό ποτέ. Ένας Άγιος Κορίνθιος τα πρώτα χρόνια τα χριστιανικά, το όνομά του μου διαφεύγει από το μυαλό,
άκουσε ότι σε ένα λουτρό στην Κόρινθο πήγε να πληθεί μέσα, να κάνει λουτρά όπως κάνουμε σήμερα εμείς για θεραπεία, ένας αιρετικός. Και όταν το έμαθε αυτό, πως το λένε το όνομά του, μου διαφεύγει ο Άγιος, φώναξε στον Ορθόδοξο Χριστιανό μαζί και στον εαυτό του: φύγομεν μη πέσει το βαλανίον. Να φύγουμε μακριά, τώρα που είναι μέσα ο αιρετικός και κάνει λουτρό, μήπως πέσει το λουτρό και μας πλακώσει. Αυτό σημαίνει ότι η αίρεση είναι φωτιά που καίει, είναι κόλαση, είναι κόλαση. Και ένα δεύτερο παράδειγμα που το γνωρίζετε όλοι, όλοι, μπορεί να μην το γνωρίζετε, το λέω εγώ και το πράγμα. Γίνεται ένας διάλογος μέσα σε ένα πνευματικό παιδί και σε ένα Άγιο Γέροντα στον Ευεργετινό. Υπάρχουν τρεις ή τέσσερις τρόμοι Ευεργετινού, βιβλία με διδασκαλία, αλλά με παραδείγματα από τη ζωή των Αγίων. Η Ευεργετινός τέτοια παραδείγματα έχει μέσα, από τη ζωή των Αγίων. Έτσι λοιπόν ρωτάει, λέει το πνευματικό παιδί στο Γέροντα: Γέροντα, είσαι πόρνος. Ναι παιδί μου, είμαι πόρνος. Είσαι κλέφτης, Γέροντα. Είμαι κλέφτης, του λέει. Είσαι ψεύτης, Γέροντα. Είμαι. Του αράδιασε ένα σωρό αμαρτήματα και τα αποδέχτηκε όλα ο Γέροντας. Ένα τελευταίο, με μεγάλη ένταση και με επαναστατικό τρόπο, όταν του είπε: Γέροντα, είσαι αιρετικός. Όχι παιδί μου, δεν είμαι αιρετικός. Που σημαίνει ότι με την αίρεση έχει μερίδιο 100% ο πειρασμός, είναι δική του. Τώρα, υπόθηκε εδώ μέσα και ακούστηκε για μία παγκόσμια κυβέρνηση, ακούστηκε για μία κεφαλή θρησκευτική και σίγουρα αυτή δεν θα είναι ο Πατριάρχης, θα είναι ο Πάπας. Σίγουρα αυτή δεν θα είναι ο Πατριάρχης, θα είναι ο Πάπας. Στην οποία κεφαλή του Πάπα, βλέπετε όταν βγαίνει ο Πάπας στο παράθυρο για να ευλογήσει, τι γίνεται από κάτω. Όχλος περιμένει να δώσει ο Πάπας ευλογία. Να δώσει ο Πάπας, επαναλαμβάνω, η λέξη ευλογία δεν ταιριάζει εδώ ούτε καν, να δώσει ευλογία. Αν ξέραμε ότι μία βασική αιτία που η πόλη Κωνσταντινούπολη είναι στα χέρια των Τούρκων, είναι η Παπική Εκκλησία και συγκεκριμένα Πάπας που έχει φύγει από τον κόσμο αυτό, γιατί το 1204 ο Πάπας μάζεψε στρατεύματα και είχαν πίσω στην πλάτη οι στρατιώτες σταυρό και πήραν το όνομα σταυροφόροι. Δήθεν θα κάνουν αλλού
την εκστρατεία και κατέληξαν στην Κωνσταντινούπολη, την οποία και κατέκτησαν για ένα χρονικό διάστημα. Τη ρήμαξαν, πήραν ό,τι βρήκαν και ούτω καθεξής για ένα χρονικό διάστημα. Και μετά βέβαια ρημαγμένοι την παρέδωσαν πάλι σε εμάς. Όταν μία πόλη είναι σε κατάπτωση, οικονομική, στρατιωτική και ούτω καθεξής, εύκολα την κατακτά ο επικείμενος εχθρός που κάνει την επίθεση. Και θα πω και το ανέκδοτο του λιονταριού που καλούσε τα ζώα, γιατί ταιριάζει εδώ πέρα, επειδή είχε γεράσει στη σπηλιά για να κάνουν παρέα. Όλα τα ζώα έκαναν δεκτή την πρόσκληση του γέρο λιονταριού και μπήκαν στη σπηλιά και του κάνανε παρέα. Ένα ζώο, η Αλεπού, το έχω ξαναπεί, έφτασε σκυφτή στη σπηλιά, σταματάει στη πόρτα και την προσκαλεί το λιοντάρι. Έλα να μου κάνεις παρέα γιατί γέρασα. Όχι, λέει, δεν έρχομαι να σκόνω παρέα. Γιατί όταν ερχόμουν να κοιτούσα κάτω τα περπατήματα και μπαίνανε μόνο μέσα. Δεν είδα να βγει κανένα έξω. Όλα τα είχε φάει το λιοντάρι. Αυτό είναι το χέρι του Πάπα. Αυτή είναι η συμπεριφορά του Πάπα. Βεβαίως βαδίζουμε βάση σχεδίου. Θα έχουμε ένα υπόψη μας. Το σιδούλα αγαθή προαίρεση να έχουμε. Να αγαπάμε τον Θεό λίγο. Ο Θεός θα μας την πολλαπλασιάσει. Με ρωτούσε κάποιος ασθενής. Κύριε Κώστα, θα κάνω μια εξομολόγηση κατά έναν τρόπο. Αν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο χρόνο εκείνο, στη στιγμή εκείνη που μας λέγανε σας δίνουμε τρόφιμα, μας προσκυνάτε, δεν προσκυνάτε, δεν σας δίνουμε τρόφιμα. Το αντιχρίστη του την εποχή. Βρισκόμαστε, δηλαδή είμαστε ακριβώς στο αυτό το σημείο της καμπής. Τι θα κάνατε. Αμέσως, γιατί αυτό που αισθάνομαι, του το είπε. Εσύ του λέω τώρα, είσαι άρρωστος. Δεν περπατάς. Εγώ που στέκομαι δίπλα σου, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σου. Όπως και κάθε ένας άλλος λέει ότι απέφχεται, δεν επιθυμεί να είναι στη θέση ενός παραλίτου. Μου λέει κύριε Κώστα, εντάξει κατάλαβα. Ούτε και η μάνα σου λέω θέλει να σε είχε εκεί που σε σύντουλο. Και όμως και εσύ και η μάνα σου σηκώνεται ένα βάρος. Πώς το σηκώνεται. Πώς το σηκώνεται το βάρος. Με τη δική σας δύναμη. Και μου λέει, κατάλαβα κύριε Κώστα, ότι όλα, την ώρα που χρειάζονται, τα δίνει ο Θεός. Το καταλαβαίνουμε καλά. Λέει, πώς τη σηκώνει αυτή την ασθένεια τόσο βαριά, εγώ δεν θα την άντεγα. Και όμως, όταν κατά παραχώρηση Θεού γίνει, τη σηκώνεις και κάνεις και υπομονή. Κάνεις και υπομονή. Συνεπώς, μην κάνουμε τα τολμηρά εκείνα ερωτήματα, να πούμε, αν έρθει η ώρα εκείνη τι θα κάνουμε, είναι βλακώδες και είναι πειρασμικό το ερώτημα αυτό. Εμείς το χρέος που έχουμε να κάνουμε είναι να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια.
Τι ζητάει η Εκκλησία από εμάς, τι είναι η Εκκλησία, πώς πρέπει να την έχουμε την Εκκλησία. Άλλωστε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει χρονική περίοδος στην ιστορία της Εκκλησίας που να μην δοκιμάζεται η Εκκλησία. Δεν υπάρχει χρονική περίοδος. Η Εκκλησία πάντα δοκιμάζεται. Ο Ιερός Χρυσόστομος, που εμείς τον θαυμάζουμε και οι αιώνες τον τιμάνε, πέρασε μέσα στην τρικυμία της Εκκλησίας όλη τη ζωή του. Είπε το περίφημο εκείνο, «Μενέστο η θάλασσα, εγυρέστο τα κύματα, το πλοίον ου καταποντίζεται». Λέει, θα το εξηγήσω, παρουσιάζει την Εκκλησία, γιατί επαναλαμβάνω, έζησε όλη την περίοδο της ζωής του ο Ιερός Χρυσόστομος μέσα στην τρικυμία. Βέβαια, στην εξορία δεν πέθανε. Τελικά τον πηγαίνανε στην εξορία, ζητάνε να προσκυνήσει σε ένα ναό στο Πόντο, σε μια πόλη εκεί πέρα, πάει μέσα στο ναό, κάνει το σταυρό του, δοξάζει τον Θεό γιατί στο όνομά του εξορίστηκε και κοιμήθηκε και είπε δόξα τον Θεό, πάντων έλεγε. Με την Κουκουσό. Κουκουσό του Πόντου, μάστε. Κουκουσό του Πόντου, ψάχνω να το βρω, το μυαλό μου δεν το βάστηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, επειδή λοιπόν την πέρασε τη ζωή του, όχι μόνο αυτός, όλοι οι Άγιοι, όλοι οι Άγιοι, την πέρασε μέσα στη ζάλη των διωγμών, της αναταραχής. Η Εκκλησία σαν καράβι κουνιότανε πέρα δόθε στα λυσιασμένα κύματα των εχθρών της Εκκλησίας. Φώναξε εκείνο που είπα προηγουμένως. Ας σηκώνονται τα κύματα ψηλά σαν τα βουνά, έτοιμα να καταπιούν, να καταποντήσουν το καράβι που λέγεται θάλασσα. Ας λυσάει η θάλασσα, μενέστο, μενέστο η θάλασσα, το πλοίον ου καταποντίζεται. Το πλοίον δεν καταποντίζεται. Όντως, από τότε που γίνει ο κόσμος, γιατί από τότε η Εκκλησία μετράει τα χρόνια της, από την στιγμή του Αδάμ και της Εύα, και της Εύας, τότε που ο διάβολος έκανε την πρώτη επίθεση στην πρώτη Εκκλησία, τη Διάδα, στον Παράδεισο, μέχρι και τώρα η Εκκλησία δεν σταματάει να δέχεται επιθέσεις, γιατί δεν είναι στην ουσία ότι διωκόμεθα εμείς στα πρόσωπα τα δικά μας, γίνεται διωγμός εναντίον του ιδίου του Κυρίου. Εναντίον του ιδίου του Κυρίου. Να σας το θυμίσω, να φέρουμε στο νου μας τον Παύλο, τον Απόστολο, που πήγαινε στη Δαμασκό για να συλλάβει χριστιανούς. Εκεί ας φέρουμε το μυαλό μας τη στιγμή εκείνη που άκουσε τη φωνή του Κυρίου, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Επαναλαμβάνω, δεν διωκόμεθα εμείς σαν χριστιανοί. Διώκεται ο Κύριος. Και επομένως, αφού διώκεται ο Κύριος, έχει εκείνος τον πρώτο λόγο, εκείνος θα με ρημίσει. Τελείωσε. Εμείς θα κάνουμε την διάγνωση την ιστορική και θα πούμε «Κύριε, αυτά που ζητάς εν καιρό διωγμών,
παρανθρώπης είναι αδύνατα. Αλλά για σένα, ναι, με τη δύναμή σου είναι δυνατά. Δεν είναι ανάγκη να καθόμαστε και να βρούμε στο μυαλό μας και να το ταλαιπωρούμε, γιατί είναι πειρασμικό. Εντελώς πειρασμικό. Τώρα όμως, πορευόμαστε εμείς μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο κάτω από τη δύναμη του Κέσσαρα. Προσέξτε. Την ημέρα των Χριστουγέννων, λέει το Ευαγγέλιο, λίγο πριν τη γέννηση, δόθηκε εξήλθε δόγμα παρά Κέσσαρος Αυγούστου. Απογράφεστε πάντας. Για να απογραφούν, θα γίνει απογραφή σε όλη την περιοχή που βασίλευε ο Κέσσαρας. Και λέει ο Ιωσήφ με τη Μαρία, έπρεπε με βάση το λόγο να πάνε στη Βηθλεέμ. Έκανε υπακοή. Έχουμε χρέος, όπου ο Κέσσαρας δεν μας παραβλάπτει τη συνείδηση, την πίστη, να κάνουμε υπακοή. Το τονίζω. Όπου δεν μας παραβλάπτει, δεν μας ζημιώνει την ψυχή, θα κάνουμε υπακοή. Δηλαδή, φόρους θα τους πληρώσουμε. Αυτό λέει. Να δώσουμε, λέει, και ο Χριστός ο ίδιος. Πήγαινε, Πέτρε, του λέει, στη θάλασσα, πιάσε το ψάρι που είναι εκεί που θα βρεις και άνοιξε το στόμα του και πάρε. Θα βρεις εκεί ένα στατήρα. Ένα στατήρα. Βρίσκει ο Πέτρος το, πιάνει το ψάρι, βγάζει από το στόμα του το στατήρα, λέει, πήγαινε το δώσε αντί για εσένα και για μένα. Για φόρο. Για φόρο. Η υπακοή, επομένως, στους νόμους του κράτους, του Κέσσαρα, μέχρι του σημείου που δεν θα μας βλάψει την ψυχή και την πίστη, είναι επιβάλλεται. Αν προχωρήσει από εκεί και πέρα ο Κέσσαρας, stop, τελείωσε. Το stop, επαναλαμβάνω, θα μας το δώσει ο Κύριος. Δεν είναι δυνατόν, προσέξτε το κύριο πράγμα, να αφήσει τα παιδιά του χωρίς βοήθεια, αφού έχει το δικό του αίμα. Καθόμουν και σκεπτόμουν να κάνουμε κάποιον, ποιον δεν θυμάμαι, άραγε συζητάγαμε, για να γίνει ένας Θεός που το σύμπαν δεν το χωράει. Σκεφτείτε το καλά στο μυαλό σας. Δεν χωράει το σύμπαν αυτόν που το δημιούργησε το σύμπαν. Είναι φύση αδύνατο. Πουθενά δεν χωράει. Κι όμως χώρεσε στη μήτρα της Παναγίας. Κι όμως χώρεσε. Μυστήριο. Μυστήριο. Πάμε παραπέρα. Γίνεται άνθρωπος και χωράει σε ένα ανθρώπινο σώμα σαν το δικό μου και σαν το δικό σας. Αυτός που δεν χωράει πουθενά. Πουθενά. Εδώ την ώρα της γεννήσεως ο Κέσσαρας πάλι έκανε την εμφάνισή του. Θερίζει 14.000 βρέφη ο Κέσσαρας. Βλέπετε ότι δεν χωράει του Κέσσαρα το κεφάλι, θα λέγα, του Χριστού το λόγο. Ο Κέσσαρας δεν δέχεται του Χριστού το λόγο. Ούτε Χριστό δέχεται ο Κέσσαρας. Να ξέρετε ότι προωθούνται αυτοί που είναι στα μεγάλα μεγάλα εκκλησιαστικά αξιώματα. Έχουν τη στήριξη της παγκόσμιας δύναμης. Της παγκόσμιας δύναμης. Τα πολύ μεγάλα, επαναλαμβάνω,
που είναι οι κεφαλές, πώς, δύο είναι, οι θρησκευτικές κεφαλές, προωθούνται. Κάνουν και δικούς τους νόμους και τους καμουφλάρουν. Κάτω από τους θείους νόμους. Εδώ λοιπόν τώρα έρχονται να μας πούν αυτό που δεν το δέχτηκαν όλοι οι αιώνες. 2.000 χρόνια τώρα η Εκκλησία διδάσκει ότι δεν μπορεί, είναι δυνατόν να συντεριαστεί και το πράγμα. Θα πω τώρα, θα πω τους λόγους εγώ τώρα. Για και άριστο θέμα αυτό, θα το συνεχίσω. Και άριστο μου να πω. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια, εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Είναι η αλήθεια ο Χριστός, άρα μας διατύπωσε ο Χριστός με τη δασκαλία του, μας διατύπωσε διάφανη, γαργαρή, σαν το κρυστάλλιο νερό, σαν τον ήλιο λαμπρή, στο Ευαγγέλιο του μέσα. Δεν δέχεται αυτή η δασκαλία άλλη αλήθεια παρά μόνο αυτή που είναι γραμμένη εκεί από τους μαθητάς που την είπε ο Χριστός. Μη με ρημνάτε τι θα πείτε στα συνέδρια όταν σας πιάσουν για να σας δέσουν. Θα σας πω εγώ, θα σας το φωτίσω εγώ με το Πνεύμα του Άγιου. Επομένως, αφού ο Χριστός είναι η αλήθεια και την διατύπωσε ο Κύριος την αλήθεια, αυτήν και μόνο εμείς αποδεχόμαστε την αλήθεια. Έρχομαι λοιπόν σε τρία θέματα. Το ένα είναι ότι θα το ξαναπώ μια φορά, το ξέρετε, να το ακούσουμε. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που το παίρνει ο Κύριος μας από τον Πατέρα που είναι η πηγή και το στέλνει σε εμάς. Το στέλνει σε εμάς. Αλλά δεν πηγάζει από τον Χριστό. Δεν είναι πηγή ο Χριστός. Πηγή του Αγίου Πνεύματος είναι ο Πατέρας. Το είπε ξεκάθαρα ο Χριστός. Όταν εγώ φύγω από τον κόσμο, μετά την Ανάσταση βεβαίως, 40 μέρες στον κόσμο, μετά έφυγε και με το ανθρώπινο σώμα το ανέβασε στα δεξιά του Πατέρα. Όταν λοιπόν εγώ φύγω στην Ανάληψη και ανέβω στον Πατέρα μου, θα σας στείλω το Πνεύμα του Άγιο. Πέμψω, θα σας στείλω το Πνεύμα του Άγιο. Και πρόσθεσε παρακάτω, για να μην έρθει κανένας Πάπας και βάλει τη δική του δασκαλία, όπως την έβαλε. Το Πνεύμα του Άγιο θα σας στείλω, ο το οποίο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Παρά του Πατρός, παρά του Πατρός εκπορεύεται. Το οποίο λέει πηγάζει από τον Πατέρα. Έρχεται λοιπόν ο Ποντίφικας και λέει όχι, πηγάζει και από τον Υιό. Φιλιόκτε, και από τον Υιό. Φιλιόκτε. Φιλιόκτε. Πηγάζει και από τον Υιό. Βρε όχι, η Αγία Γραφή το τονίζει, μα εγώ είμαι αλάθητος. Το δεύτερο. Είμαι αλάθητος. Ποιος παρακαλώ, άνθρωπος είναι αλάθητος. Ποιος είναι αλάθητος. Ο Κύριος δεν είπε ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί και ένας μόνο ο Θεός είναι αναμάρτητος, η μισή ο δυνάμενος. Το λέει ουδής αναμάρτητος, η μισή ο δυνάμενος. Έρχεσαι λοιπόν εσύ και
αυτό που διδάσκει, που δίδαξε ο Κύριος, ότι ο Θεός τα έκανε όλα τέλεια, ο Θεός είναι η αλήθεια, αυτός λέει μόνο την αλήθεια, και λες εσύ τώρα έκανε λάθος ο Κύριος, όταν μας διδάσκει ότι στέλνει ο Πατέρ, πηγάζει τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα, τον διορθώνει στον Κύριο. Τον διορθώνει στον Κύριο που είπε ότι πηγάζει τον Πατέρα. Άρα είσαι ανώτερος από τον Κύριο. Άρα είσαι σατανάς. Άρα είσαι σατανάς. Είσαι αλάθητος. Επομένως, σαν αλάθητος δεν έχεις καμία αμαρτία, δεν κάνεις λάθη, που είναι, ανήκει αυτό μόνο στο Θεό και πουθενά άλλο. Τα καταλαβαίνω πολύ καλά. Είναι δυνατόν να γίνει η Εκκλησία μας που δέχεται ότι το Άγιο Πνεύμα, πώς το λέμε στον πιστεύω, το εκπορευόμενον εκ του Πατρός. Τόσο αιώνας Εκκλησία διδάσκει αυτό το πράγμα, να εσύ και το, να το αλλάξεις. Και λένε οι πατέρες όλων των εποχών, οι Άγιοι, προσοχή, αυτά που παραλάβατε, αυτά κρατήστε τα. Στο σύμβολο της πίστεως. Ορίστε. Στο σύμβολο της πίστεως. Σε ό,τι πιστεύουμε. Ναι, ναι, όχι, το λέει μέσα καθαρά. Όχι, ό,τι έχουμε, ναι, σε θέματα πίστεως. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι μόνο, το δόγμα. Δεν είναι μόνο η πίστη, Μιχάλη, το σύμβολο της πίστεως. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Η Εκκλησία έχει δύο ποδάρια. Α. Ένα είναι οι γραφές και άλλο είναι η παράδοση. Εντάξει. Δύο. Και το ένα και το άλλο είναι ίσα. Δεν έχει άλλη αξία η γραφή παραπάνω δηλαδή από την Ιερή Παράδοση. Η Ιερή Παράδοση και η Αγία Γραφή είναι ισόκυρες, ισότιμες. Εκεί βασιζόμαστε εμείς. Εκεί βασιζόμαστε εμείς. Τώρα, συνοψίζω για να αναφέρουμε και κάτι από το Γέρο Παΐσιο, άμα προλάβουμε βεβαίως, και φάγαμε την ώρα. Υπάρχει, συγγνώμη για παρέκβαση, υπάρχει και μια επιστολή του Γέροντος Παΐσιο, που κυκλοφόρησε τώρα προς τον πατέρα Χαράλα από Βασιλόπουλο, κατά του οικουμενισμού. Βεβαίως κατά του οικουμενισμού. Έχει γράψει και ο πατήρ Πόποβιτς Ιουστίνος ένα ωραίο βιβλίο, το έχω σπίτι εγώ, κατά του οικουμενισμού, λέει, ο οικουμενισμός γράφεται. Όχι, μιλάμε για τον πατέρα Παΐσιο που μερικοί λέγανε ότι δεν αναφέρεται σε αυτά τα θέματα και γιατί δεν αναφέρεται. Σε όλα ο Γιώργο Παΐσιος, για όλα μιλάει ο και κυκλοφόρησε πρόσφατα χειρόγραφη, πάλι σαν την προηγούμενη που ήταν κατά του φακελώματος, μία ναι, παρόμοια για τον οικουμενισμό. Πόσα εγώ είχα πάει στο Αγιονόρος πριν 35 χρόνια, πότε είχαν πάει μαζί, αλλά δεν πήγαμε στο Παΐσιο, είχα πάει άλλη φορά. Λέγανε ότι είναι φίλος με τον Πατριάρχη, λέγανε ότι καμία είναι υπέρ του οικουμενισμού, λέγανε διάφορα. Όχι, καμία σχέση. Ο Γέρο Παΐσιος με αυτά, μου λησμόνισε τώρα τι ήθελα να πω πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Συγγνώμη. Ναι, θυμήθηκα τώρα και θα πω. Τότε μας είχε πει ότι θα έρθει η ώρα που θα μαζέψουν τα χρήματα αυτοί που κυβερνά τον κόσμο. Δεν ξέρω, είναι αυτή η εποχή, αν είναι άλλη, και θα πηγαίνετε με τις, με τις κάρτες που θα σας δώσουν να κάνετε ό,τι κάνετε. Λοιπόν, βλέπω ότι σιγά σιγά τα πράγματα πορεύονται κατά αυτόν τον τρόπο. Πορεύονται όπως έχουν προγραμματιστεί από τους Εβραίους. Λοιπόν, και τώρα λίγα λόγια από τον Γιώργο Παΐσιο και να συμπληρώσουμε την ώρα μας. Να συμπληρώσουμε την ώρα μας. Λείπει ο Ιωσήφ γιατί έχει κάτι να του προσφέρει εδώ το θέμα εδώ πέρα. Δεν πειράζει, άλλη φορά. Γέροντα, ερώτημα. Πώς πρέπει να εργαστώ για να αγαπήσω το Θεό. Για να αγαπήσεις το Θεό
πρέπει να ξεκινήσεις από τη θυσία. Όταν ο άνθρωπος δεν υπολογίζει τον εαυτό του και θυσιάζεται, τότε τα πράγματα πάνε κανονικά. Αγαπάει τον πλησίο του, αγαπάει και τον Θεό. Όσοι λένε ότι αγαπούν τον Θεό, αλλά δεν κάνουν μία θυσία για τον πλησίο τους, και εδώ λέγει «Ηγάπησαν τον Θεό εντός στόματι αυτόν και τη γλώσσα αυτόν εψεύσαν το αυτό». Αυτοί που λένε ότι αγαπάνε τον Θεό και δεν κουνάνε ένα δαχτυλάκι για να κάνουν κάτι καλό στον πλησίον, αυτοί λένε με το στόμα αγάπησαν τον Θεό και όχι με την καρδιά τους. Ψεύτηκαν δηλαδή. Γέροντα, πώς αυξάνεται η αγάπη προς τον Θεό? Πώς δηλαδή εμείς μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε, αν έχουμε αγάπη στον Θεό, πώς την πολλαπλασιάζουμε? Να έχετε το νου σας συνέχεια στο Θεό. Συνέχεια στο Θεό. Να σκέφτεστε το Θεό. Να λέτε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον». Να μιλάτε με το Θεό. Όταν ο άνθρωπος κάνει αυτή την εργασία, λέει την ευχή, καταρχάς νιώθει λίγο την αγάπη του Θεού και αργότερα, όσο προχωράει, τη νιώθει όλο και πιο πολύ. Σταματάω, δεν τελειώνω, σταματάω εδώ. Να κάνουμε ένα βηματάκι. Ακούσαμε αυτό το τόσο λίγο. Θέλεις να νιώσεις λίγο την αγάπη του Θεού. Ξεκινάς με το μυαλό στο γύριο. Λες «Δια του νοός», γιατί περπατάς στον δρόμο, γιατί κάνεις κάποια δουλειά. Λες «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον». Είναι ο νου σου εκεί. Και λέει «Ο νους του βρίσκεται πλέον στο Θεό και δεν το συγκινεί τίποτε το γήινο. Στην καρδιά του φουντώνει σιγά σιγά η αγάπη στο Θεό». Μιλάει Παΐσιος, που θα δούμε σε κάποιο άλλο σημείο αν προλάβουμε, ότι κεγόταν ολόκληρος από τη Θεία Αγάπη. Το αισθανόταν ότι κεγόταν, όχι απλώς διανοητικά, κεγόταν κυριολεκτικά από τη Θεία Αγάπη. Άρα, όποιος θέλει λίγο, πολύ λίγο να αρχίσει να γευτεί, μικρή, πολύ, πολύ λεπτή άβρα γεύσης από Θεό, να γευθεί το Θεό δηλαδή, τον Παράδεισο με άλλα λόγια, δεν έχει να κάνει παρά αυτό που λέει ο Γιώργος Παΐσιος. Το μυαλό θα λέει εσωτερικά «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον». Αυτό θα μας δώσει τη ζωντανή πραγματικότητα του Παραδείσου. Όποιος θέλει το δοκιμάζει. Δεν το δοκιμάζει, δεν καταλάβει ποτέ τίποτα. Προχωράω. Στην καρδιά του φουντώνει αγάπη προς τον Θεό, γεμίζει και δεν θέλει πια να σκέφτεται τίποτα άλλο εκτός από τον Θεό. Αδιαφορεί
για όλα τα του κόσμου. Ένα παράδειγμα έχει τώρα εδώ. Βλέπεις όσοι ασχολούνται με εφευρέσεις απορροφούνται από την επιστήμη. Θυμάμαι τη στιγμή αυτή τον Έντισον. Τι ήταν αυτός? Εδώ και παλιά χρόνια μιλάμε τώρα. Αυτός εφεύρεσε το φωνογράφο, το γραμμόφωνο. Όταν λοιπόν είχε ή βρισκόταν στη μελέτη για να κάνει την εφεύρεσή του, ξεχάστηκε και μάλιστα σε ένα από τα βασικά ζητήματα της ζωής του. Ξέχασα την ημέρα του γάμου του και ήταν απορροφημένος στην εφεύρεση, μελετούσε το πώς θα φτάσει στο τέλος εκεί και πάνω του χτυπά την πόρτα. Πατρεύεσαι στις 4 η ώρα και είσαι ακόμα εδώ. Το καταλαβαίνετε? Όποιος λέει αγαπάει, εδώ λέει την επιστήμη, απορροφιάται από την επιστήμη. Τώρα κάντε μία αναλογία. Όποιος αγαπάει να μπει στον παράδεισο από εδώ και να τον αισθανθεί έστω λίγο, πρέπει να ξεχάσει λίγο και τα εδώ, να μιλάει με τον Κύριο. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Είναι παντοδύναμη προσευχή. Παντοδύναμη προσευχή. Ποιος, όποιος καπνίζει σιγάρο, λέμε τώρα, θέλει να το κόψει. Θα την πει την ευχή και θα την κόψει ο Θεός το σιγάρο. Όποιος έχει άλλο πάθος, το ίδιο πράγμα είναι. Κόβεται με αυτόν τον τρόπο η προσευχή. Τα λατώματα δεν κόβονται αλλιώς. Δεν κόβονται αλλιώς. Προχωράω. Τι μας λείπει γέροντα και δεν αναζητάμε, ακούστε το, με τέτοιο ζήλο τον Χριστό, τι μας λείπει? Τίποτε δεν μας λείπει. Μυαλό έχουμε, ηλικία έχουμε, ο εαυτός μας είναι το εμπόδιο. Αφού και μυαλό έχουμε και ηλικία έχουμε, ο εαυτός μας είναι το εμπόδιο. Ήμουνα στη Βηθλέμ έκτας. Συνηθίζω όταν βγαίνω από την εκκλησία να μην συζητάω τα κοσμικά. Να πιάνουμε ή από το Ευαγγέλιο τι είπε και λιγά να συζητάμε ή τον Απόστολο ή κάτι πνευματικό. Λοιπόν, ανάμεσα στη συζήτηση πετάχθηκε κάποιος και είπε, δεν μπορούμε, λέει, να μην κατακρίνουμε, αν βρισκόμαστε σε μια παρέα μέσα και τα λοιπά. Βγάντο δεν μπορούμε, του λέω. Κάνεις λάθος. Βγάντο δεν μπορούμε. Ναι, δεν μπορούμε με τη δική μας, αλλά με τη δύναμη του προσευχής, τον Κύριε Ιησού Χριστέ, μπορούμε. Όποιος προσπαθήσει να εφαρμόσει και στο θέμα αυτό της κατάκρισης για τα ρατώματα των αναλωνών με τη δύναμη του Κύριου Στελεϊσόν με το δοκιμάσει, θα δει ότι θα κοπεί, δεν θα λέει, ο λογισμός μπορεί να λέει, γιατί έχει μάθει τα μικρά χρόνια, από τότε που γεννήθηκε κατακρίει ο λογισμός, πάει όλο στραβά. Θα παλέψει να το φέρεις με τη δύναμη της ευχής δεξιά, λέει ο Παΐσιος. Όχι αριστεροί λογισμοί. Εγώ λέω με τον εαυτό μου ότι όλο εκεί μου το πάει ανάποδα. Δεν θα σου περάσει. Παιδέψέ με και εγώ θα σε παιδέψω. Το λέω με τον εαυτό μου και το πράγμα. Θα σε παιδέψω και θα με παιδέψεις. Ο ένας και θα φάει ο ένας τον άλλον. Η δύναμη της ευχής. Η δύναμη του Κύριου Ιησού Χριστού. Τελείωσε. Όποιος δοκιμάσει θα δει ότι εσωτερικά θα γίνει μία αλλαγή. Τώρα θα πω μια κουβέντα, δεν ξέρω, πέστε την όπως θέλετε. Ένα μέσο που μας οδηγεί πολύ εύκολα στην κατάκριση, ένα μέσο, είναι η τηλεόραση. Αυτή σακατεύει τον άνθρωπο. Κυριολεκτικά. Τα νήπια τα πιάνει από την ημέρα που γεννιόνται και τα στείλουν οι γονείς όρθια και
και μετά πάει, γίνεται βίωμα, δεν φεύγει από τη μέση. Το μεγάλο τον έχει με τα νέα, τι θα πει και τα λοιπά, έχει μάθει και αυτός από μικρός. Όμως, αυτό το κακό της τηλεόρασης είναι κακό. Τρισμέγιστο κακό. Αυτή παλάβωσε τον κόσμο και έχει γίνει σαν πεθαμένος ο κόσμος. Και δεν μπορεί να κουνήσει ούτε το κουράρι τώρα. Αποπροσανατόλησαν τον κόσμο τόσα χρόνια, οι πληρωμένοι, τον αποπροσανατόλησαν. Πέστε αυτά, να ζαλιστεί ο κόσμος, να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Άμα το ζαλίσει, τον άλλο τελείωσε. Σαν κοτόπουλο το κάνεις, τερμάτισε. Λοιπόν, για να απαλλαγείς από αυτό το κακό, να μην πιάσεις το κουμπί, γιατί είναι μεγάλη δουλειά να μην το πιάσεις το κουμπί στο χέρι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, και η μελέτη της γραφής, και έγινε άφαντος ο διάβολος. Άφαντος ο διάβολος. Λοιπόν, ο εαυτός μας λοιπόν είναι το εμπόδιο. Αν δεν πετάξουμε τον εαυτό μας, πώς θα μπει μέσα ο Χριστός, αφού μέσα μας είναι ο εαυτός μας. Με τις ανέσεις του, με τα χαϊδέματά του και με όλες τις ευκολίες του. Αν πετάξουμε τον εαυτό μας και φύγει ο κακός ενοικιαστής, τα ακούτε πως το λέει, ο εαυτός μας είναι κακός ενοικιαστής. Ο παλαιός άνθρωπος θα κατοικήσει στο κενό της καρδιάς, αν το πετάξουμε και φύγει ο παλαιός άνθρωπος, θα κατοικήσει ο καινούριος άνθρωπος της Καινής Διαθήκης και θα γεμίσει ο νους μας, όλη η ύπαρξή μας από αγάπη, γιατί θα φιλοξενείται μέσα μας η αγάπη, ο Χριστός. Λοιπόν, και ένα ακόμη θα διαβάσω και θα τελειώσω. Και τελειώσω. Να το πω εγώ σιγά σιγά, να δώσω το λόγο, μετά έτσι για λίγο, όχι σαν χαύρα εδώ όλοι μαζί παρακαλώ, γιατί είναι κρίμα. Λέγει εδώ ο Γιώργος Παΐσιος μέσα, καλό να το διάβαζα από εδώ, αλλά δεν πειράζει. Με επισκέφθηκε ένας εκ του κόσμου. Ήταν μόλις άρχιζε να βραδιάζει και η βροχή άρχιζε να πέφτει. Βρισκόμουν μακριά από το καλύβι μου και επειδή είχε πολλά προβλήματα ο άνθρωπος, θυσίασα τις ώρες μου για να του βοηθήσω να λύσει τα προβλήματά του. Είχε φτάσει το μεσονύχτιο, η βροχή δεν είχε σταματήσει και κατά τα μεσάνυχτα τον άφησα τον άνθρωπο και εγώ ξεκίνησα να πάω στο κελί μου. Μόλις ξεκίνησα για το κελί μου, μπερδεύονται τα πόδια μου και πέφτω μέσα σε ένα βάτο. Αλλά ήταν το σκοτάδι, λέγει, τόσο πηχτό που δεν μπόρεσα ή δεν μπορούσα να δω πώς είναι δυνατόν να ξεμπερδευτώ από αυτή την κατάσταση μέσα. Τότε είπα, εδώ θα κάνεις τον απόδειπνο, θα προσευχηθείς μέχρι το πρωί, να ξημερώσει. Οπότε βλέπω να λούζεται από φως η περιοχή ολόκληρη, από φως, θείο φως βεβαίως. Να ξεμπλέκω τα πράγματα, να μου οδηγεί το φως μέχρι το καλύβι μου που είναι από το, γιατί έχω πάει εγώ σε αυτή την περιοχή από εκεί, όχι στην Παναγούδα που έχουν πάει μαζί, αλλά στην Καλιάγρα, μια άλλη περιοχή, θα είναι περίπου μισή ώρα από το δρόμο εκεί πέρα που έπαθε το περιστατικό. Λοιπόν, λέει, με οδήγησε στο καλύβι μου. Βρήκα και το κλειδάκι που το είχα χωμένο που δεν το έβρισκα ποτέ και όταν πια
τακτοποιήθηκα, χάθηκε το φως. Συμπέρασμα Γέρο Παΐσιο, και να το προσέξουμε. Συμπέρασμα Γέρο Παΐσιο. Στάθηκα αδιαφορώντας αν θα πάθω και τι θα πάθω από τη βροχή. Αν είναι σκοτάδι και είναι πίχτα, δεν με διαφόρησε, δεν με ένιωξε καθόλου. Αν αρρωστήσω ή όχι, και αυτό το πέταξα στην πάντα, όλα τα θυσίασα για να βοηθήσω τον άνθρωπο που είχε τα προβλήματα. Και η αγάπη του Θεού, λέει, με επισκέφθηκε και με οδήγησε με αυτό τον τρόπο μέχρι το κανίδι. Τα ίδια που θα ακούσετε από εδώ, λέει ο Γιώργος Παΐσιος. Μικρά βήματα χρειάζονται. Μικρά βήματα. Για να έρθει και ένα μεγάλο βήμα στη συνέχεια και να καταλάβουμε ότι πέρασε ο Χριστός μέσα μας. Δεν είναι δυνατόν να μας αφήσει ο Θεός στο έλεος της δική μας δύναμης και του νου μας, αν λίγο τον αγαπήσουμε, με ένα μικρό χέρι δίνοντας στον συνάνθρωπό μας με τον οποιοδήποτε τρόπο. Τη Θεία Επίσκεψη, όπως τη γεύτηκε τότε ο Παΐσιος, και συνέχεια άλλες φορές, το βιβλίο αυτό είναι γεμάτο από τέτοια περιστατικά, από τη ζωή του, που δείχνει στην πράξη πώς είναι δυνατό κανείς να πλησιάσει τον Θεό. Στην πράξη, πρακτικά, το είπα και την άλλη φορά, το πω και τώρα, ένας πολύ απλός δρόμος είναι οι κινήσεις μας να μην έχουν καμία επιτίδευση, να μην ξεκινάνε από εδώ, αλλά από μία φυσική απλότητα. Κινήσου, λέει, απλά. Να πω παραδείγματα, το λέει και ο Παΐσιος. Μπήκα σε ένα αυτοκίνητο να έρθω στην Αθήνα. Και ήταν και άλλοι μαζί μέσα. Να ανοίξω λίγο το παράθυρο, σας πειράζει, λέει ο Παΐσιος. Όχι, λέει κάποιος, που ήταν μέσα. Όταν προχωρήσαμε, διαπίστωσα ότι κρύωνε ο άνθρωπος αυτός, αλλά δεν ήθελε να κλείσει το παράθυρο εξαιτίας μου. Και γυρίζω και του λέω, γιατί αφού κρυώνετε, δεν μιλάτε απλά. Ναι, κρυώνω. Λες, δεν είναι. Οι κινήσεις πρέπει να είναι απλές, αβίαστες, ανεπιτίδευτες. Πόσοι, όπως περιφέρονται τα μικρά παιδιά. Αλλιώς, ο άνθρωπος είναι εγμάλωτος, το καταλαβαίνουμε. Εγμάλωτος μιας συμπεριφοράς που την έχουμε φτιάξει εμείς. Και είναι μακριά από την απλότητα. Κινήσου λοιπόν απλά, λέει ο Παΐσιος. Δεύτερον, λέγε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Μη σου λείψει. Και σκύψε το κεφαλάκι σου κάτω. Αν το σκύψεις, εδώ είναι το λάθος που έχει η λογική του ανθρώπου. Εδώ είναι λάθος φοβερό της λογικής του ανθρώπου. Δηλαδή τι, να λέει, τι μου είπε, ότι είμαι τέτοιος. Από εκεί και πέρα αρχίζει το δέσιμο το μεγάλο. Από εκεί και πέρα αρχίζει το αλήπητο χτύπημα που κάνει ο διάβολος στον άνθρωπο. Τον ταλαιπωρεί, μπορεί να του περάσει και ένα λογισμό σαν μυρμήγκι μέσα, σαν μυρμήγκι, και να γίνει λιοντάρι μέσα και να το φάει ο λογισμός. Και να μην κοιμάται τη νύχτα. Μήπως εγώ λάθος. Να γίνει λιοντάρι το μυρμηγκάκι, να στο περάσει με τέχνη ο διάβολος μέσα και μετά τι μου είπε αυτό. Και αρχίζει πια. Το κάνει λιοντάρι και τρώει τον άνθρωπο. Οι πατέρες λέγανε ο διάβολος είναι μυρμικολέον. Μυρμικολέον. Μπαίνει σαν μυρμήγκι και γίνεται λιοντάρι να σε φάει. Χρειάζεται λοιπόν απλή κίνηση. Κύριε
Ιησού Χριστέ ελέησόν. Και ο άνθρωπος να έχει το κεφαλάκι του κάτω, να δέχεται τις παρατηρήσεις και να ταπεινώνει τον εαυτό του. Τι είμαστε εμείς μπροστά στον Κύριο που τον φτύνανε, που τον χαστουκίζανε, που τον βλαστημούσανε μπροστά το δημιουργό τους, και γράφει εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, ο δε Ιησούς εσιώπα. Δεν γεύεται ο άνθρωπος εκεί τον παράδεισο. Εδώ τον ξεκινάει. Εδώ τον ξεκινάει. Δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος σε ένα σημείο. Τώρα λέει, άμα θα σας πω κάτι, θα πείτε ότι είμαι εγωιστής, λέει ο Απόστολος Παύλος. Να σας πω ότι ανέβηκα στον τρίτο ουρανό, ανέβηκα. Και είδα τον Κύριο και από εκεί πήρα αυτά που σας μαθαίνω. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να αγαπάει κανείς και να λαχταράει τον Χριστό εάν δεν εργαστεί με αυτά τα τρία πράγματα. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Απλότητα, ταπείνωση. Γιατί λέει, στην ταπείνωση μέσα είναι και αγάπη. Δεν λέω τίποτα. Άμα δοκιμάσουμε θα δούμε. Δεν δοκιμάσουμε δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αδοκίμαστο γνώμη δεν έχεις. Αδοκίμαστο γνώμη δεν έχεις. Και ένα ακόμα θέλω να πω. Όσο και αν φαίνεται δύσκολο, όσο και αν φαίνεται δύσκολο, η κατάκριση και η πολυλογία κόβεται μαχαίρι, μαχαίρι με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Πολυλογία το λέω, δεν λέω να συζητάω για τον Χριστό. Ό,τι άλλο πλην του Χριστού που συζητάμε, τα συζητάμε όλα, μόνο Χριστό δεν συζητάμε. Αυτά κόβονται και ζούμε τον Παράδεισο. Αν ζεις τον Παράδεισο, είναι δυνατόν, αφού ζεις κάτι και σε γεμίζει, να ασχοληθείς με κάτι άλλο που δεν σε γεμίζει, πώς είναι δυνατόν. Μαθαίνεις λοιπόν να ζεις με τον Χριστό, να περπατάς με τον Χριστό και από εκεί πέρα τελείωσε, είναι όλα παραδείσια. Ας σηκώνεται θάλασσα γύρω σου κύματα. Λες, μα είπανε σήμερα, μου λέει κάποιος. Και εσύ λέει, αφού δεν έλεψε τηλεόραση, πώς θα μάθεις άμα συμβεί κάτι. Αν είναι δυνατόν να μην μάθεις. Αν είναι δυνατόν, στο πει τηλεόραση, θα σου πει αμέσως κάποιος που θα βρεις. Ή όλοι θα δεις ταραγμένο τον κόσμο. Να κουνιέται ο κόσμος έτσι. Είναι δυνατόν. Όχι, χωρίς τηλεόραση είναι πολύ πιο ωραία. Πολύ πιο ήρεμα. Πολύ πιο ήρεμα. Λοιπόν, μπες μια καλά και κάτω. Συγχωρείτε πάνω σε αυτό που λέτε, να πω κάτι. Ναι. Που έζησα εγώ ίδιος. Ορίστε. Λέγε. Πήγαμε 2 χρονιές στη Σύμη. Ναι. Εκεί δεν υπήρχε ούτε τηλεόραση, ούτε ραδιόφωνο. Και μου λέει η σύζυγός μου, μα τι παράδεισος είναι αυτός εδώ. Να μην μαθαίνουμε τίποτα και να είμαστε ευτυχισμένοι. Εδώ θέλουμε να κάτσουμε, λέει, κι άλλο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Εκεί καταλάβαμε τι σημαίνει παράδεισος. Παράδεισος είναι. Μα ο Καβάγιος που μας ο Δελός είπε θα έχει τα κέρατα στα κεραμίδια και θα είναι μέσα ο διάβολος. Λέγε Μιχαλάκη. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι που είπες και ήταν πολύ ωραίο. Ο Πάπας είναι αιρετικός. Τι είναι? Είναι αιρετικός. Πανερετικός. Λοιπόν, κάτσε. Ο Πάπας είναι αιρετικός. Εσύ καλά αυτό λες. Τι θα πω εγώ τώρα. Ναι, λοιπόν, πες. Γιατί τα πες πάρα πολύ ωραία. Μέσα από το βιβλίο εκεί. Λοιπόν, και είπες ότι τα πάντα είναι η πηγή ο Θεός. Ναι. Για τον Χριστό και για το πνεύμα το Άγιο. Mm. Λοιπόν, ο Πάπας έχει τον Απόστολο Πέτρο και λέει το αλάθητο ότι του έχει δώσει τα κλειδιά και πορεύεται παντού. Όχι το αλάθητο.
του έχει δώσει και το λαμέ αλάθητο. Το λέει. Ο Πέτρος. Ναι. Όχι. Όχι, 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 ο Πέτρος. Ο Πάπας. Ναι, τι. Το λέει αυτό. Άμα το ακούσουμε στη λόγα, πούνε ότι πώς το δέχτηκε, ρε, πώς όχι, είναι λάθος αυτό που λέω, εγώ είπα ότι ο Πάπας πήρε από τον Απόστολο, από τον Απόστολο Πέτρο, ναι, τα κλειδιά. Ναι. Λοιπόν. Μήπως θέλεις να πεις. Κάτσε, ξέρω εγώ τι θα πω. Για πες. Λοιπόν, ξέρω τι θα πω. Yeah. Λοιπόν, και επειδή ο Απόστολος Πέτρος έκτισε την εκκλησία διά του Πνεύματος του Αγίου, που αυτός έδωσε την απάντηση, όχι όμως αυτός, διότι ο Κύριος του λέει «Σίμον, Σίμον, αυτό που είπες δεν το είπες εσύ, στο αποκάλυψε ο πατέρας μου, το Πνεύμα το Άγιο». Και από τότε τον έκανε Πέτρο, σε αυτή την πέτρα θα χτίσω την εκκλησία μου. Yeah. Λοιπόν, άραγε ο Πάπας να με δεν πορεύεται με το Πνεύμα το Άγιο, έχει δικό του πνεύμα που είναι σκοτεινό. Έτσι, λοιπόν, ήθελα να πω αυτό γιατί είναι μία βασική μαρτυρία αυτό. Μα με βόηθησε ο Μιχαλάκης τώρα. Με λίγα λόγια, ναι. Ο Πάπας έκανε πάνθεο δικό του. Τι έκανε? Πάνθεο δικό του. Μα είναι... Θέλω να διορθώσω για τον Μιχαλάκη. Γιατί... Στα βρούμε τα τέσσερα. Ε? Τα τέσσερα. Και ένα πέντε. Και ένα πέντε. Ναι. Αυτό το πάθο το δικό του και πιστεύει ότι είναι λάθος. Το μέγω λάθος του, λοιπόν, κάθε άνθρωπο. Μου θύμισε ο Μιχάλης, μου θυμίθηκε και στο εξής. Ναι. Για πρόσεξε να δεις. Ο Πάπας λοιπόν πήρε από τον Πέτρο τα κλειδιά, λέει. Λοιπόν. Του δώσε, λέει, τα κλειδιά. Και είναι αμέσως μετά από τον Πέτρο. Ναι. Είναι δηλαδή πρώτος. Πρώτος. Τα πρωτεία. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, μπράβο, τα πρωτεία. Ναι, ναι, τα πρωτεία. Τα πρωτεία. Και δεν υπάρχει άλλο πιο πάνω από ναι, αυτόν. Τα πρωτεία, τα έδωσε ο Πέτρο. Ναι. Τώρα συμφωνάμε τώρα. Τα πρωτεία είναι το πνεύμα το Άγιο. Παντού. Λοιπόν. Και από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το ποίημιο του Χριστού, πώς είμαστε εδώ, δεν κάνει και άλλοι αλλού και άλλοι αλλού, εν πάση περιπτώσει, το μικρό ποίημιο το φυλάει ο Κύριος. Μου λέει κάποιος, προχτές, λέει πάμε εκεί, σε ένα μοναστήρι και έχει λαός, πάει λαός. Εμένα η συνείδησή μου δεν το αποδέχεται, γιατί πρόκειται για άνθρωπο που έχει αποσκυρτήσει από την εκκλησία και έφτιαξε μοναστήρι δικό του και πάει ο κόσμος. Μα ο κόσμος ζει στην άπνοια. Όπου δει φυσική ομορφιά, θα τρέξει και χάρη της ομορφιάς και θα πάει και να κάνει και την επίσκεψη κάπου. Και ας πάει χιλιάδες λάθος, μπορεί να πάει. Εμένα ο λογισμός μου λέει ο λαός ή όχλος φώναζε ο Σανάη της ύψης της. Και την επόμενη φώναζε άρον άρον, σταύρωσε αυτό. Χριστός Ανέστη εν νεκρό, θανάτων θανάτων πατήσα. Oh.